Η εθνική αντίσταση του ελληνικού λαού που γεννήθηκε μέσα από τραγικές στιγμές ηρωισμού και αυτοθυσίας από την αρχή της γερμανικής κατοχής το 1941 αποτελεί αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο ιστορικό επίτευγμα του ελληνικού λαού μετά το αθάνατο 1821. Πρώτη πράξη ηρωισμού αποτελεί η γενναία και απαράτολμη ενέργεια των σπουδαστών Μανώλη Γλέζου και Απόστολου Σάντα που τη νύχτα της 30ης Μαΐου 1941 σκαρφάλωσαν στην Ακρόπολη των Αθηνών και κατέβασαν τη γερμανική σημαία. Στη διάρκεια του τετράχρονου αγώνα υπήρξαν πολλά παραδείγματα ηρωισμού και θυσίας. Ένα από τα συγκλονιστικότερα γεγονότα της κατοχής που καταγράφηκε στην ιστορία της εθνικής αντίστασης στην περιοχή των Τρικάλων και που φέρει την ημερομηνία 18 Απριλίου 1944 ήταν και τα 5 Ελληνόπουλα, οι 5 Τρικαλνοί που δώσανε το πολύτιμότερο αγαθό, τη ζωή τους, για να αποκτήσει η πατρίδα μας, τη ελευθεριά της. Η σημερινή παρουσία μας, την εκδήλωση μνήμης των 5 παλικαριών, συνδέεται άμεσα και με την Ελλάδα της Δημοκρατίας, που ξέρει τόσο να αναγνωρίζει και να ευγνωμονεί αυτούς που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της, όσο και να ακυρώνει τις όποιες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος χάρη των πανανθρώπινων αξιών μακριά από σκοπιμότητες και ήταν άνοιξη και πτώματα πολλά. Η φύση είχε βάλει τα καλά της, τα σύννεφα του πολέμου αραίωνα, το αίμα των αθώων άφθονο. Μόλις είχε γιορταστεί το Πάσχα, ήταν Απρίλης του κατακτητή. Δεν του έφταναν εγκλήματα που είχε κάνει. Ήθελαν κι άλλους νεκρούς κι άλλο αίμα. Ήταν τρίτη μέρα του Πάσχα. Ωραία παιδιά, Γάτσα Αστέργε, Πριάζη Γιάννη, Στεριόπουλε Κώστα, Κώστα Σύρμπα και Τσανάκα Αποστόλη. Οι υψωμένες γροθιές και τα νιάτα που αφήσατε εδώ γίνανε αστήρευτες φλέβες που κουβαλάνε το νερό, το μπαμπάκι και το φως στη μεγάλη επιφάνεια της Θεσσαλικής γης. Αιωνία σας η μνήμη.